στη Νέα Υόρκη. Θα πάμε αμέσως στην αίθουσα σύνταξης και στη Μαρίνα Χατζηκώστα για να μας ενημερώσει για τα όσα τεκταίνονται τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μαρίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νέστορ. Είναι ήδη θυελώδης. Θα είναι και πολύ ωραία αυτή η συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, κυρίως λόγω των διαφωνιών που εντοπίζονται μεταξύ των μόνιμων μελών. Απόφαση χωρίς τη Σύμπνοια και των 9 δεν γίνεται. Πάντως, η πρόταση που κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η οποία καταρτίστηκε σε συνεργασία και με την Ιαπωνία θα τεθεί προς ψήφιση απόψε και προνοεί αυστηρές κυρώσεις. Για την ακρίβεια, η οικονομική ασφυξία και αποκλεισμό προκαλεί στην πραγματικότητα, και ας μην αναφέρεται με αυτές τις λέξεις. Μάλιστα, και υπάρχουν βεβαίως και πληροφορίες για το τι περιλαμβάνει αυτή η πρόταση. Υπήρξε έντονη η φημολογία, Μαρίνα, πριν από την έναρξη της συνεδρίας, ότι το πετρέλαιο συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την λεγόμενη απαγορευμένη λίστα. Οι πληροφορίες, Νέστορα, αναφέρουν πράγματι ότι στη λίστα που, που έχουν ήδη προτείνει μάλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία, περιλαμβάνονται και η απαγόρευση εξαγωγών αργού πετρελαίου και παραγόγων προϊόντων του. Αυτή η πρόνοια ουσιαστικά ήταν απέτηση της Νοτίου Κορέας, η οποία ζήτησε την πλήρη παύση των εξαγωγών πετρελαίου ή έστω τον περιορισμό τους, τον σημαντικό περιορισμό τους. Οι διπλωμάτες στη Σεούλ υποστηρίζουν πως μια τέτοια πρόνοια θα μπορούσε να περιορίσει σε πολύ σημαντικό βαθμό την ανάπτυξη του προγράμματος της Πιονγκιάνγκ και θα μπορούσε να την εξαναγκάσει να δει καλύτερα τις επιλογές της διπλωματίας, και σε αυτό επιμένουν βεβαίως. Έχει ξεκαθαρίσει, Μαρίνα, καθόλου η στάση που θα τηρήσουν Ρωσία και Κίνα? Σκεπτικές εξακολουθούν να είναι τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία, και οι δύο χώρες καταδικάζουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Πιονγκιάνγκ, καταδικάζουν όμως και τη στάση που τηρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τόσο ο Ρώσος πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη, όσο και ο Κινέζος ομολογός του, δεν πιστεύουν στην αποτελεσματικότητα των κυρώσεων και τουλάχιστον προς το παρόν δείχνουν να κινούνται προς το βέτο. Σε περίπτωση βέτος, πάντως, έστω και ενός μόνιμου μέλους του Συμβουλίου, η πρόταση δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Άρα λοιπόν, αν δεν έχουν αποτέλεσμα οι κυρώσεις, που ίσως τελικά δεν υιοθετηθούν καν, ποια είναι ένα ερώτημα, ποια θα είναι τελικά τα πιθανά σενάρια ώστε να αποφευθεί ένας πόλεμος στην περιοχή? Το μόνο σίγουρο, όσο και αν ηχούν κοφαντικά τα τύμπανα πολέμου, είναι πως στη συγκεκριμένη κρίση δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Τουλάχιστον όχι για τη Βόρεια Κορέα. Έχουν εκφραστεί κάποιοι φόβοι βεβαίως ότι το θέμα βρίσκεται στην ατζέντα Τραμπ, αλλά αυτό δεν είναι κάτι τόσο απλό στην εφαρμογή του. Άρα μένουν άλλες δύο επιλογές, Νέστορα. Πρώτον, μία συμφωνία με το διάβολο, εντός εισαγωγικών χρησιμοποιώ την έκφραση, που όσο και αν ακούγεται οξύμορο, είναι ίσως η καλύτερη επιλογή δεδομένων των αποτυχημένων κυρώσεων της τελευταίας 20ετίας. Αλλά είναι έμπιστος ο Κιμ? Αυτό είναι το ερώτημα. Δεύτερη επιλογή είναι μια ισχυροποίηση της αποτροπής και επέκταση της αντιπυραυλικής ασπίδας άμυνας στη Νότιο Κορέα και την Ιαπωνία. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια βραχυπρόθεσμη λύση. Το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες αυτής της κρίσης, τουλάχιστον έτσι όπως κινούνται τα νήματα τη δεδομένη στιγμή. Μάλιστα. Μαρίνα Χατζηκώστα, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.